Σήμερα το πρόγραμμα έχει ποδηλασία με τους φίλους μας λοιπόν, τους ποδηλάτες. Ξεκινάμε λίγο έξω από το χωριό Κούπα, στα 700 μέτρα υψόμετρο, στην καρδιά του Πάικου, για να πάμε από Γιώργο μου. Το οδηγηθούμε στους καταρράκτες του Σκρά, 6 χιλιόμετρα κατηφορικά και στη γαλάζια λίμνη. Εύκολη διαδρομή. Πανεύκολη κατηφορική, με ασφάλεια, με το χέρι. Αυτό είναι και εγώ. Και να ξέρετε ότι ξέρω ότι πρέπει να φοράω κράνος, αλλά ζητώ την κατανόησή σας. Πάμε. Αυτή είναι εύκολη διαδρομή μέσα στο χιόνι. Ναι, πάμε. Πότε φτιάξατε το σύλλογο σας? Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 2010. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 50 μέλη. Ηλικίες είναι από 18 και πάνω μέχρι και 50-60 χρονών. Και οι διαδρομές που κάνετε συνήθως, εκτός από αυτή που κάνουμε σήμερα, Κούπα Σκρά. Οι διαδρομές που κάνουμε συνήθως στην περιοχή εδώ έχουν να κάνουν, ξεκινάνε από την λίμνη Μεταλλίου και πηγαίνουμε μέχρι τους καταράκτες και από την άλλη μεριά του Πάικου, στην περιοχή της Γουμένισσας, όπου κάνουμε υπεριμετρικά της κορυφής Κόρα Τσούκα, μια διαδρομή γύρω στα 30 χιλιόμετρα. Είναι μεγαλύτερη διαδρομή. Είναι μεγαλύτερη, ναι. Και από ό,τι βλέπω είστε παντός καιρού. Είμαστε παντός καιρού, αγαπάμε το ποδήλατο και πηγαίνουμε είτε με βροχή είτε με χιόνι. Το βλέπω, ναι. Γιατί εγώ σήμερα λέω το πρωί θα χτυπήσω το τηλέφωνο, θα πούνε τα παιδιά χιονί, δεν με φόμαστε. Η φιλοσοφία σας? Η φιλοσοφία μας είναι να προωθήσουμε το ποδήλατο σαν εναλλακτικό μέσο μεταφοράς, να αφήσει ο κόσμος το αμάξι στο υπόστεγο, στο πάρκινγκ και να πάρει το ποδήλατό του, να βγει στους δρόμους, να κυκλοφορήσουμε το ποδήλατο. Θέλουμε να το προωθήσουμε γιατί είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον, οικολογικό, δεν μολύνει, σε γυμνάζει ταυτόχρονα. Και οικονομικό. Και οικονομικό και παίζει ρόλο αυτές τις μέρες μου. Στην πέρασα κατάσταση. Βέβαια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε για να ζεσταθούμε πάλι. Πάμε. Αφήσαμε τα ποδήλατα, πήραμε το μονοπάτι και κατεβήκαμε σε ένα υπέροχο μέρος, στην Γαλάζια Λίμνη. Πήρε το όνομά της από το χρώμα της. Πήρε το όνομά της η Γαλάζια Λίμνη από το πέτρωμά της, το υπέροχος, και εξίσου ονομάζεται και Σβαραγνία Λίμνη. Και φαντάζομαι είναι ένα υπέροχο μέρος για όλες τις εποχές του χρόνου. Βεβαίως, και για το καλοκαίρι και για το χειμώνα. Το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ προσωρό το νερό, είναι τόπος προορισμού φυσικά εδώ η τοποθεσία αυτή. Και σε προσκαλώ αν θέλεις. Το καλοκαίρι να έρθει να κάνει και μια βουτιά. Α, κάνετε και μπάνιο εδώ. Βεβαίως. Πολύ ευχαρίστω. Θα ξανάρθω να ξανακάνω ποδήλατο να κάνω και μπάνιο. Θα χαρούμε πολύ. Θα χαρούμε και εγώ πολύ. Το ίδιο. Αχ, επιστρέψαμε. Και ετοιμαζόμαστε τώρα να βάλουμε το βάλογο και να βλέπουμε τις φωτογραφίες. Ναι, ναι, ναι.